να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις θέσεις μας. Προφανώς. Δεν θέλω να ακολουθήσω αυτά την περιβόητη λίστα των 1100 έργων και να μιλήσω πραγματικά τι έγινε στο Κοροπή, τι έγινε στο Μαραθώνα κτλ. Λέω το εξής, ότι έφθηκε η απερχόμενη περιφερειακή αρχή με την εξής αντίφαση. Όταν δείχνει ασύγνωστη ολιγορία, όπως για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της διαχείρισης απορριμμάτων, τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής, δεσμεύσεις ομόφωνης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λέμε δεν έχουμε αρμοδιότητα και απλά διαχειρίζομαι. Όταν όμως δεν εφαρμόζουμε τον νόμο, βλέπε χιτά γραμματικού, βλέπε ευρωπαϊκή νομοθεσία όπου με καθυστέρηση 12 χρόνων έγινε εθνική νομοθεσία το 2012 και δεν την υλοποιεί, τότε τι κάνουμε, σφυρίζουμε αδιάφορα. Άρα είμαστε με τον νόμο αλακάρτ και είμαστε διαχειριστές πάλι αλακάρτ. Για να μην πω ότι εν τέλει είμαστε και κακοί διαχειριστές όταν έχουμε υποσχεθεί πράγματα γιατί αλλιώς θα πάμε σπίτι μας. Το ίδιο τώρα ισχύει και σε σχέση με τα ζητήματα της ένταξης και της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, και του να ακολουθήσουμε ευρωπαϊκές νομοθεσίες που έχουν γίνει εθνικές νομοθεσίες. Όταν λοιπόν είναι πολιτικές λιτότητας που δεν καθιστούν το χρέος βιώσιμο, τις ακολουθούμε. Όταν όμως επανέρχομαι πάλι στα ζητήματα της διαχείρισης απορριμμάτων, έτσι, που και πρόστιμα πληρώνουμε, λες και λεφτά υπάρχουν, πλεονάσματα παντού, τότε πάλι είμαστε αλακάρτ Ευρωπαίοι και αυτό αναφέρομαι και στον προλαλήστα κύριε Κουμουτσάκο, όπου θέλω να σας πω ότι περίμενα από εσάς τα ζητήματα που μόλις αναφέρατε για το γραμματικό. Δεν αναφέρθηκα, δεν πρόλαβα να αναφέρω. Για τη διαχείριση των απορριμμάτων, να προσθέτατε και αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για επιθεωρητές περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Επιθεωρητές περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι η νομιμότητα αλακάρτ για εισαγγελείς έτσι που κάνουν λόγο. Τώρα, επί της αρχής λοιπόν. Καταλάβει ακριβώς τι μου είπατε ότι έπρεπε να πω και που δεν. Όχι, κύριε Κουμουτσάκο, λέω ότι δεν μπορεί να είμαστε ούτε Ευρωπαίοι αλακάρτ. Κύριε Παφίλη, πραγματικά τελειώνω, μην εξανίστασε. Όχι, δεν εξανίστασε. Και Ευρωπαίοι αλακάρτ και με την νομιμότητα αλακάρτ. Άρα, κύριε Οικονόμου, για το υπόλοιπο. Αυτό θα πήγα να πω. Για το υπόλοιπο τη εκπομπή, αν αναφερθούν άλλου είδου έργα, βρεφονιπιακοί σταθμοί, όπω για παράδειγμα στο Δήμο Αχαρνών έχουμε 49 βροφονιπιακούς σταθμούς, αλλά λειτουργούν οι δύο γιατί δεν έχουμε προσωπικό. Οπότε όψιμη η ιστορία των εργασιακών δικαιωμάτων και της ευαισθησίας περί αυτών ή της κοινωνικής πολιτικής. Εγώ δεν ξαναλέω τίποτα παρά το γεγονός ότι κάποιοι υποψήφοι και ο απερχόμενος περιφερειάρχης είναι αλακάρτ με την νομιμότητα ή αλακάρτ με την Ευρώπη. Τώρα, διαχείριση απορριμμάτων. Διαχείριση απορριμμάτων. Διαχείριση απορριμμάτων. Στο δικό μας λοιπόν πρόγραμμα, γιατί από εδώ και πέρα και ως το τέλος εκπομπής θα προσπαθώ να λέω προτάσεις, γιατί τι έγινε τα προηγούμενα 12 χρόνια τα ξέρουν στις γειτονιές και στους 66 δήμους. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να μην εγκατασταθούν στην ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων της Φυλής και άλλες νέες μονάδες επεξεργασίας, είτε μιλάμε για κομποστοποίηση, είτε μιλάμε για βιοαέριο. Εμείς λέμε να εκπονηθεί επιτέλους ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμο των ΧΙΤΑ και αυτό είναι το πιο σημαντικό στο πρόγραμμά μας, γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γι' αυτό δώσαμε συνέντευξη τύπου, να έχει και ένα χρονοδιάγραμμα με κλίμακα απομείωσης του όγκου των απορριμμάτων για όσο χρονικό διάστημα ακόμα θα είμαστε αναγκασμένοι να πηγαίνουν εγκαταφή. Να γίνει μεταφορά, κύριε Κουμουτσάκο, της μονάδας καύσης των νοσοκομιακών εκτός αστικού ιστού και να υπάρξει επιτέλους ένταξη της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων. Διαμαρτύρομαι. Για εισαγγελείς, για νομιμότητα κτλ. Κύριοι και κυρίες, υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία, είστε πολλοί. Ωραία, εντάξει. Σεβαστείτε το, δεν γίνεται διαφορετικά.